Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολη, σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αποστολή και τη Eurobank, στηρίζουν τις οικογένειες και τα νεογέννητά τους, προσφέροντας υλική υποστήριξη στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επιτελούν. Στο Ανθίμιο Εκκλησιαστικό Πολιτιστικό Κέντρο της Αλεξανδρούπολης, την Πέμπτη το απόγευμα, οι εγκυμονούσες μητέρες παρέλαβαν ένα πακέτο αγάπης. Ένα πακέτο που περιελάμβανε ό,τι χρειάζεται ένα νεογέννητο βρέφος για τους πρώτους μήνες της ζωής του. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση για το πρόγραμμα Αντιμετωπίζοντας την Υπογεννητικότητα, που όπως αναφέρει ενισχύει με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω την προσπάθεια της Εκκλησίας με το επίδομο που προσφέρει στις τρίτεκνες οικογένειες. Ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Κωστής Δημτσάς, αναφέρει ότι τα παιδιά είναι η χαρά και η ευτυχία όχι μόνο για τις οικογένειές τους, αλλά και η ελπίδα για το μέλλον, και συμπληρώνει ότι με αυτόν τον τρόπο ελπίζουν να προσφέρουν μια μικρή στήριξη στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την καθημερινότητα. Είναι γνωστή στον τόπο μας και σε ολόκληρη την πατρίδα μας η προσπάθεια που κάνει η Εκκλησία δίδοντας χρήματα, βοηθώντας το τρίτο τέκνο κάθε οικογένειας στη Θράκη. Αυτό κρατάει αρκετά χρόνια. Τα τελευταία όμως χρόνια ενισχύεται με αυτήν την προσπάθεια, η οποία δίδει αυτά τα απαραίτητα είδη για τα μικρά παιδιά μόλις γεννιούνται, βάσει καταστάσεων, καθώς ενημερώνουμε τους κατοίκους της περιοχής μας και καταρτίζονται οι καταστάσεις, οι οποίες στη συνέχεια στέλνονται στην Αθήνα, στην Αποστολή, και από τον κύριο Δήμτσα, που είναι ο διευθυντής της Αποστολής, με διαφόρους τρόπους, μέσω της τραπέζης Eurobank, επιτυγχάνεται η εξέβρεση αυτών των χρημάτων για την αποστολή των συγκεκριμένων ειδών στη Μητρόπολη μας, όπως και στις άλλες ακριτικές Μητροπόλεις, κυρίως της Θράκης και στην υπόλοιπη κάπου πατρίδα μας. Τα παιδιά είναι του μέλλον του τόπου. Η γέννηση ενός παιδιού δίνει χαρά όχι μόνο στην οικογένεια, δίνει μια ελπίδα για το μέλλον και του τόπου και των οικογενειών και των γενναίων. Διαμορφώσαμε η Αποστολή και η Eurobank μια συμμαχία στήριξη σε μια δύσκολη εποχή για τις οικογένειες που φέρνουν στην ζωή ένα παιδί. Η σκέψη του Αρχιεπισκόπου ήταν ότι σε πρώτη φάση έπρεπε να στηρίξουμε τη Θράκη και τις ακριτικές περιοχές, ιδιαίτερα τα ακριτικά νησιά. Είμαστε ευτυχισμένοι που το πρόγραμμα έχει τεράστια ανταπόκριση και προκαλεί πολλά χαμόγελα στις οικογένειες. Ευελπιστούμε ότι δίνουμε μία μικρή στήριξη στις οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν και αυτές προβλήματα με την καθημερινότητα, την ακρίβεια και όλα αυτά που γνωρίζετε. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο κύριος Ιερώνυμος, η Μητρόπολη Αλεξανδροπόλος και οι Μητροπόλεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε θα στηρίξουμε μαζί με τη Eurobank τις νέες οικογένειες, τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να προχωρήσουν τη ζωή τους. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άνθιμος επεσήμανε το ενδιαφέρον που τρέφει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών για την οικογένεια και την αξία των προσώπων και ανταποκρίνεται έμπρακτα σε αυτό που θέλει η Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης να επιτύχει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Είναι ανίστακτο το ενδιαφέρον του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, γι' αυτό και η επιστολή του μέσα είναι γεμάτη ευχές και ευλογίες για τα παιδιά, για την οικογένεια, για την αξία του προσώπου, έτσι όπως η Εκκλησία τη διδάσκει επί αιώνες, και όταν μπορεί, όπως αυτή την περίοδο που χρειαζόμαστε περισσότερο, και έμπρακτα ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, μακάρι να μπορούσαμε και περισσότερο, στις οικογένειες που αποκτούν ένα παιδί. Στην αγάπη και τη λαχτάρα των οικογενειών να αποκτήσουν ένα παιδί, η Εκκλησία έρχεται να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί, αναφέρει ο Μητροπολίτης κύριος Άνθιμος. Είναι μεγάλα τα έξοδα όντως που απαιτούνται για την ανατροφή ενός παιδιού. Βεβαίως και καλύπτονται από την αγάπη των γονιών και από τη λαχτάρα τους να δημιουργήσουν. Πάνω σε αυτή την αγάπη και τη λαχτάρα έρχεται η Εκκλησία να βοηθήσει με τον τρόπο που μπορεί, με τις δυνάμεις που έχει, προκειμένου να ενισχύσει κάπως αυτήν τη μεγάλη αγαπητική προσπάθεια κάθε οικογένειας.